Ψαλμός 58. Εις το τέλος, μη διαφθείρεις το Δαβίδη στυλογραφίαν, οπότε απέστειλε Σαούλ και φύλαξε τον οίκον αυτού, του θάνατό σε αυτόν. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου ο Θεός, και εκ των επανισταμένων επεμέλητρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχήν μου, επέθεντο επεμέκρατε ή. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνεφ ανομίας έδραμουν και κατεύθυνα. Εξεγέρθη τη συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχεστο επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν σε σπέραν και λοιμώξουσιν οσκίουν και κυκλώσουσιν πόλην. Ιδού αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφαία εν τις χείλες είναι αυτών ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εκγελάσει αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή. Ο Θεός μου το έλεος αυτού προφθάσει με. Ο Θεός μου δείξε μη εν της εχθρής μου. Μη αποκτείνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν την δυνάμη σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών. Και εξαράς και ψεύδος διαγγελίσονται εν συντελεία, εν οργή συντελείας και ομοίου πάρξουση. Και γνώσονται ότι Θεός δισπόζει του Ιακώβ των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν σε σπέραν και λοιμώξουσιν οσκίων και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίσουσιν. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι γεννήθης αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου εισή, ψαλώ ότι σύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή ο Θεός μου το ελαιός μου.